Στέλιος Σιδερίδης, έχω αγωνιστεί για 2 δεκαετίες στην ΑΕΚ Ατσαμπά. Η ΑΕΚ καταρχήν ανέκαθεν ήταν μια ομάδα οικογένεια, έτσι την έβλεπα εγώ. Και έτσι τη βλέπαμε όλα τα παιδιά. Τώρα έχω πολλές ευχάριστες αναμνήσεις από την ΑΕΚ Ατσαμπά. Εδώ μεγάλωσα καταρχήν εγώ. Είμαι δηλαδή λίγο πιο μεγάλος από το γιο μου, ερχόμουν εδώ πέρα στο γήπεδο και έμπαινα μέσα στα ποδητήρια. Συγκινούμαι όταν μιλάω για την ΑΕΚ Ατσαμπά, δηλαδή γιατί έχω περάσει όμορφα εδώ πέρα, πάρα πολύ όμορφα. Είχε κάποτε πολλούς παίκτες δικούς η ΑΕΚ Ατσαμπά από τα πιτσιρίζια, από τις ακαδημίες δηλαδή. Και του προαστίου. Και του προαστίου. Αυτό κάποια στιγμή τελείωσε. Και τώρα οι άνθρωποι προσπαθούν να το ξαναφτιάξουν, οι καινούργοι που έχουμε εδώ πέρα. Και τους δίνω συγχαρητήρια γι' αυτό. Θυμάμαι όταν γύρισα από τον Ηρόδοτο. Θέλαμε μία νίκη εδώ μέσα για να βγούμε κατηγορία 4η εθνική. Και θέλαμε μόνο νίκη. Παίζαμε με τις μοίρες, νομίζω με το τυμπάκι. Με τις μοίρες. Γι' αυτό ήταν αδιάφορο. Το παλεύαμε. Τελικά στο 95 με μία κεφαλιά δικιά μου κερδίσαμε 1-0. Και έγινε εδώ χαμός στο γήπεδο. Λέγομαι Μιχάλης Σιδερίδης. Έχω υπηρετήσει εδώ την ομάδα 18 χρόνια. Από μικρό παιδί, από 9 χρονών ερχόμουν αξέχαστα μαζί όπως με άλλους συμπαίκτες μου, τον Δελγιάννη, τον Διγενή, τον Αποστολάκη. Ξεκινούσαμε με τα πόδια από τον Κατσαμπά και ερχόμασταν εδώ να κάνουμε προπόνηση με τα πόδια. Τότε το ποδόσφαιρο ήταν, ήμασταν όντως οικογένεια, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα, δεν υπήρχαν, δηλαδή ερχόμασταν ή το αγαπούσαμε. Από μικρά παιδάκια καθόμασταν απ' έξω, παρακολουθούσαμε τη μεγάλη ομάδα, μετά μπαίναμε εμείς, κάναμε εμείς προπόνηση. Και ήρθε η στιγμή που μπήκαμε στην ομάδα 14 χρονών, ξέχαστα, εγώ θυμάμαι, στις μοίρες ένα παιχνίδι. Με είχε βάλει ο κύριος Συντιχάκης αλλαγή. Και από τότε, όπως και άλλα παιδιά, καθοριστήκαμε και παίζαμε στην ομάδα κανονικά για πολλά χρόνια. Τότε όντως η ομάδα είχε παίκτες δικούς της, δεν εξόδευε χρήματα για παίκτες. Ήμασταν γέννημα θέρμα, δηλαδή στον Κατσαμπά. Από εδώ ξεκινήσαμε εδώ για πολλά χρόνια. Στηρίζαμε την ομάδα και ήμασταν στρατιώτες για την ομάδα. Καλές στιγμές, θυμάμαι αξέχαστα. Το 1998 παίξαμε τελικό κυπέλλου στο γήπεδο του Εργοτέλη με την ΠΟΑ και αυτό που μου έχει μείνει στο μυαλό και είναι ότι παίζαμε τότε χωρίς να παίζουν μικροί παίκτες, να υποχρεώνεσαι να βάλεις μικρούς, παίζαμε 7 μικροί και ήμασταν 17 χρονών και 16. Ονομάζομαι Γιάννης Μαστογυριακάκης, αυτή τη στιγμή είμαι διοικητικός παράγοντας στην ομάδα. Έχω περάσει από όλα τα πόστα στην ομάδα μέσα, από παίχτη σε βοηθός προπονητή. Αυτή τη στιγμή είμαι αντιπρόεδρος στην ομάδα. Εμένα οι στιγμές που μου έχουν μείνει συγκεκριμένα είναι δύο. Η μία ήταν η σεζόν 11-12, την οποία σηκώσαμε το πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια, ξανά ανεβήκαμε στο περιφερειακό. Και η δεύτερη στιγμή που μου έχει μείνει πολύ είναι τη σεζόν 16-17, που ήταν μαζί μας ο συγχωρεμένος κύριος Μάκης ο Καζάκος, ένας άνθρωπος που είχε προσφέρει τα πάντα για την ομάδα και μαζί με αυτόν καταφέραμε και ξανανεβάσαμε την ομάδα και τη ξαναέχουμε ξανά στα σαλόνια που της αρμόζει να είναι, γιατί η Κατσαμπά είναι ομάδα για το αλφα τοπικό. Γεια σας, λέγομαι Νίκος Καζάκος. Ήμουνα στην Κατσαμπά, ήρθα το 2002 στην Ακαδημία ένα χρόνο, δύο χρόνια και μετά από το 2004 μέχρι το 2018 που σταμάτησα στη μεγάλη ομάδα. Για μένα η ομάδα είναι κάτι παραπάνω από οικογένεια. Έχω συνδέσει το όνομά της με τον πατέρα μου, τον κύριο Μάκη Καζάκο, ο οποίος έδωσε τα πάντα για αυτή την ομάδα. Θέλω να πω ότι είδατε και μόνοι σας ποιοι μιλήσανε πιο πριν, δηλαδή οι Σιδερίδηδες, ο Μαστορίδης, ακόμα και ο Γιάννης Μαστοκυριακάκης, που σας είπαν όλοι ότι ήταν πάνω από 15 χρόνια στην ομάδα. Αυτό δείχνει πάρα πολλά για την ομάδα, για το πόσοι άνθρωποι μείναν εδώ και αγαπήθηκαν και αγάπησαν την ομάδα. Για μένα ήταν όνειρο που έλειπα το Μιχάλη, το Στέλιο, το Μεσαριτάκη, οι παίχτες που αργότερα τους έκανα συμπαίχτες, έλειπα σαν παιδάκι και τους έκανα συμπαίχτες και ήμουν σε ίδια ποδητήρια με αυτούς. Εντάξει, ήταν άλλα τα χρόνια εμάς, ξερά γήπεδα, δεν είχαμε την πολυτέλεια αυτά που έχουν τα παιδιά τα σημερινά. Όμως υπήρχε η αγάπη, τότε υπήρχε η αγάπη της ομάδος. Τότε παίζαμε η συνοικία του Κατσαμπά με τη Φορτέτσα. Δεν ήταν
το βλέπαμε έτσι το παιχνίδι. Δεν βλέπαμε ότι του χρόνου θα φύγω να πάω σε κάποια άλλη ομάδα. Τότε εμείς είμαστε Κατσαβαδιανοί, παίζαμε για τον Κατσαβά. Όσα χρόνια παίζαμε για τον Κατσαβά. Ήταν άλλα χρόνια, διαφορετικά. Όμως ήταν πιο ρομαντικά χρόνια και αυτή η φανέλα που λέμε ότι παίζαμε, ναι, παίζαμε τότε για τη φανέλα.